Φίνα και σάλπα ρεγιάνδρο. Γεια σας, καλό τριήμερο να έχετε. Να έχετε. Στο ησυχαστήριό της, εκεί όπου βρίσκει την απόλυτη ηρεμία μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, το Ματέο και τα παιδιά της. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Έφτασε στο λιμάνι λίγο πριν κλείσουν οι μπουκαπόρτες. Αφού είχε γίνει από τα μεγάφωνα ήδη η ανακοίνωση ότι το πλοίο θα αναχωρήσει αμέσως. Δεν θα την άφηνα να παίξω, Ελένη Μενεγάκη είναι αυτή. Έχετε ανάγκη από ξεκουραστεί. Η μόνη ανάγκη που έχω να μην χάσω το πλοίο μου. Γεια σας. Η ωραία Ελένη κατέφτασε στο λιμάνι με τον οδηγό της και την Φιλιππινέζα της. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Πού τα πάτε? Χωρίς το Ματέο και τα παιδιά. Ίσως ήταν ήδη στο νησί. Κόρη καράβο κύρι, κόρη καράβο κύρι. Κόρη καράβο γύρι, κι όμορφη κοπελιά. Η αργοπορημένη Ελένη αγχώθηκε μήπως χάσει το πλοίο και μίλησε βιαστικά στην κάμερα της εκπομπής μας. Γεια σας, καλό τριήμερο να έχετε. Να έχετε. Θα κάνετε και το πρώτο σας μπάνιο. Κυρία Μενεγάκη, θα κάνετε και το πρώτο σας μπάνιο. Μετά την εκπομπή κατευθείαν παίρνετε το πρώτο πλοίο. Έχετε ανάγκη από ξεκουραστεί. Η μόνη ανάγκη που έχω να μην χάσω το πλοίο μου. Γεια σας. Δεν θα το χάσετε. Θα με πάρετε μαζί σας. Και δυστυχώς βρίσκομαι στο λιμάνι και η Ελένη στο πλοίο. Ήταν βαμμένη και χτενισμένη από την εκπομπή και ήταν ντυμένη απλά. Επέλεξε να βάλει μια εμπριμέ παντελόνα και ένα τίσερτ. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες κουβαλάνε ολόκληρο το σπίτι όταν πάνε, ακόμη και ένα διήμερο. Όπως βλέπουμε, παίρνει και τα ζαρζαβατικά μαζί της η Ελένη Μενεγάκη. Πιπεριές και ντομάτες είδαμε στο τελάρο της. Λες και στην Άνδρο δεν θα έβρισκε. Όταν μπήκε η Ελένη στον γκαράζ του πλοίου και βεβαιώθηκε ότι θα ταξιδέψει, συζητούσε με τους επιβάτες. Μια τελευταία πληροφορία που πήραμε ήταν ότι η Ελένη έφτασε στο λιμάνι μαζί με τη μαμά της με διαφορετικά αυτοκίνητα. Μόνο που η Ελένη πήρε το πλοίο για Άνδρο και η κυρία Ζέτα πήρε το πλοίο για Εύβοια, την ιδιαίτερη πατρίδα της στην Κάριστο. Άλλος για Άνδρο τράβηξε και άλλος για Εύβοια. Η μητέρα της διατηρεί εκεί μια πολυκατοικία, όπου εκείνη μένει στο ένα διαμέρισμα και τα υπόλοιπα 12 τα νοικιάζει. Κι όταν φύγεις από τον Άνδρο, θα έρχονται οι αναμνήσεις. Πλησιάζοντας προς το καλοκαίρι, ανεβαίνει και ο υδράργυρος και η Ελένη Μενεγάκη θα γίνει και πάλι η βασίλισσα της παραλίας. Ήδη άρχισε να ανεβάζει τις πρώτες της φωτογραφίες, κάνοντας ηλιοθεραπεία. Πάνε οι εποχές που οι παπαράτσι την κυνηγούσαν για μία της φωτογραφία με μαγιό. Πλέον έχει γίνει φωτογράφος του εαυτού της. Γεια σας, καλό τριήμερο να έχετε. Να έχετε. Θα κάνετε και το πρώτο σας μπάνιο. Και χωράτε που μαζί σου. Κυρία Μενεγάκη, θα κάνετε και το πρώτο σας μπάνιο. Ό,τι θέλεις. Μετά την εκπομπή κατευθείαν παίρνετε το πρώτο πλοίο. Έχετε ανάγκη από ξεκουραστεί. Η μόνη ανάγκη που έχω να μην χάσω το πλοίο μου. Γεια σας. Δεν θα το χάσετε. Θα με πάρετε μαζί σας. Η Ελένη με το που ανέβηκε στο πλοίο ανέβασε την πρώτη της φωτογραφία, φορώντας το καπέλο του καπετάνιου. Και έγραψε στη λεζάντα «Καλό μας ταξίδι, οι διακοπές μας ξεκίνησαν». Καλό ταξίδι Ελένη, καλό τριήμερο και καλή επιστροφή. Όταν χαράζεις το Αιγαίο.